Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2020 είναι ο δεύτερος μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, τον Αύγουστο του 2018, μετά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταμνημονιακών πολιτικών από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μικρό χρονικό διάστημα ολίγων μηνών και μετά τις βουλευτικές εκλογές και την εκλογή νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας, διαφορετικής από την προηγούμενη. Ας μη λησμονείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, όχι μόνο δεν παρέλαβε καμένη γη, αλλά μία χώρα χωρίς μνημόνια, ρυθμισμένο το χρέος της, με ελεύθερο διάδρομο 15ετίας, απόθεμα 37 δις ευρώ, συνεχόμενη επί 9 τρίμηνα ανάπτυξη, ανεργία η οποία είχε μειωθεί στο 17% από το 26% που είχε παραλυθεί το 2015. Σε αυτό το πλαίσιο, ο προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τους οικονομικά εύρωστους. Από τους 29 άδικους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ, εντός εισαγωγικών, έτσι διακήρυξε ψευδώς η Νέα Δημοκρατία, μειώνονται μόνον ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%, την οποία μείωση θα καρποθούν εν τέλει περίπου 6.000 επιχειρήσεις ή το 2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων και το σχεδόν 40% από το όφελος θα το καρποθούν περίπου 200 επιχειρήσεις, με ετήσια κέρδη άνω των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και φοροελαφρύνσεις προβλέπεται ως προς το φόρο επί των διανεμωμένων μερισμάτων από το 10 στο 5%. Ο προϋπολογισμός επιβαρύνει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, επιβαρύνει τα φυσικά πρόσωπα προκειμένου να ελαφρύνει τα νομικά, ενώ προβλέπει αύξηση από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση σε αγαθά και υπηρεσίες, δηλαδή αύξηση εμέσων φόρων. Ο προϋπολογισμός όχι μόνο δεν ανακουφίζει τα μεσαία στρώματα, αλλά αντίθετα διαψεύδει τις ελπίδες για βελτίωση της οικονομικής κατάστασής τους, που προεκλογικά είχε εξαγγείλει και καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία. Ενδεικτικά, μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, που όχι μόνο ακυρώνουν τη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα, στο 13% που είχε ψηφιστεί επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επιπλέον οι επιβαρύνσεις αυτές θα αυξηθούν στο άμεσο μέλλον εξαιτίας της ρήτρας διοξιδίου του άνθρακα που μετακυλίεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προβλέπονται υπόρρητες επιβαρύνσεις 22% βάσει του πρόσφατου φορολογικού νόμου σε όσους δεν δαπανίσουν το 30% το εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι δε επικείμενες αυξήσεις επιβαρύνσης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της σχεδιαζόμενης επαναφοράς των ασφαλιστικών κλάσεων θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Μέσω του προϋπολογισμού του 2020, οι εισοδηματικές ανισότητες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενισχύονται. Ανατρέπεται δηλαδή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε αρχίσει να αμβλύνει τις ανισότητες αυτές μετά τη λέλαπα των μνημονίων, η οποία είχε οδηγήσει σε φτωχοποίηση στα μεσαία στρώματα και σε περιθωριοποίηση στα λαϊκά στρώματα. Έτσι, η κυβέρνηση ακυρώνει, καταργεί μέτρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που είχαν σχεδιαστεί, εξαγγελθεί και επρόκειτο να εφαρμοστούν εντός του 2020. Ακυρώνει τη μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50% για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ και τη δραστική μείωσή της για μεγαλύτερα εισοδήματα, τη μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 11%, την αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 150%, την ελάφρυνση στη φορολογία των συνεταιρισμένων αγροτών, την έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο, τη μείωση του κόστου του πετρελαίου θέρμανσης στις ορεινές περιοχές και άλλα μέτρα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο προϋπολογισμός μέσω των φοροελαφρύνσεων για τις μεγάλες επιχειρήσεις έχει αναπτυξιακή επενδυτική διάσταση. Η απάντηση είναι αρνητική, διότι παραγνωρίζεται η δομή της ελληνικής οικονομίας που στηρίζεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ενισχύονται μόνο μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλοι ξένοι εντός εισαγωγικών επενδυτές. Μάλιστα, οι επενδύσεις εντός εισαγωγικών και πάλι
κατευθύνονται σε μη παραγωγικούς τομείς και όχι τομείς που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και παράγουν υπεραξία. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος το αποδεικνύει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την επίτευξη ανάπτυξης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον δημοσιονομικό χώρο που αντιστοιχεί στις μειώσεις του φόρου των επιχειρηματικών κερδών και των μερισμάτων με άλλο τρόπο. Να λάβει δηλαδή στοχευμένα μέτρα που να ενισχύουν τις επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς με την αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 150%, να λάβει μέτρα όπως η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, τα οποία ενισχύουν τη ζήτηση και οδηγούν σε περαιτέρω μείωση στην ανεργία. Και βέβαια να μην ασκεί την ακραία αντεργατική πολιτική με την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάργηση του δικαιώματος προσφυγής στη διαιτησία, την κατάργηση της αιτιολόγησης των αποκλήσεων, η οποία οδηγεί σε μειώση μισθών, άρα και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών, κάτι που υπονομεύει τη ζήτηση και ως εκ τούτου τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. Μέσω του προϋπολογισμού, το κοινωνικό κράτος, που μέχρι το 2014 είχε ακυρωθεί με τις πολιτικές των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και που επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε σταθεί και πάλι στα πόδια του, δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα που οδηγεί σε οπισθοδρόμηση. Αυτό αποτυπώνεται στον υποψήφιση προϋπολογισμό. Οι δύο βασικοί πυλώνες του, η εκπαίδευση και η υγεία, τα μεγαλύτερα θύματα των μνημονιακών πολιτικών, βρίσκονται στο στόχαστρο της πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία κατευθύνει τόσο την εκπαίδευση όσο και την υγεία σε παράδοση σε ιδιωτικά συμφέροντα και συνακόλουθα στην εμπορευματοποίηση των αντίστοιχων κοινωνικών αγαθών. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Για πρώτη φορά μειώνεται ο προϋπολογισμός που αφορά την πρόνοια. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, θα αναφερθώ μόνον στη μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και όσον αφορά την ανεργία, εκτός από την αρνητική εξέλιξη των τελευταίων μηνών, με τον προϋπολογισμό περιορίζονται οι δράσεις του ΟΑΕΔ μειωμένης της χρηματοδότησής του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αναπτυξιακός και ο φορολογικός νόμος που ψηφίστηκαν πρόσφατα, αλλά και όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας αποτελούν εχμές που αντανακλούν την νεοφιλελεύθερη αντίληψή της. Λέγεται ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Οι μέχρι τώρα ασκούμενες πολιτικές, όσες έχουν εξαγγελθεί μετά τις εκλογές και ο προϋπολογισμός του 2020 αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνει τάχιστα το παν από την αρχή της θητείας της για να εκμεταλλευτεί το χρόνο ανοχής που πάντα δίδεται στις νέες κυβερνήσεις, να δημιουργήσει τελεσμένα και να προλάβει γενικευμένες αντιδράσεις των μεσαίων και λαϊκών στρωμάτων. Φαίνεται όμως ότι δεν θα προλάβει. Ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει, εισπράττοντας την προεκλογική εξαπάτηση και τη μετεκλογική στόχευση και εντός ολίγου βιώνοντας και την πρακτική εφαρμογή των συγκεκριμένων νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Σας ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Ιωάννη Μελά από τη Νέα Δημοκρατία.